Είναι τελικός. Ναι. Λοιπόν, δεν κοιτάμε και στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα. Ναι, ακόμα τίποτα. Στο κύπελλο είμαστε μέσα. Τελικός κύπελλο. Είμαστε και στο κύπελλο. Παντού, ναι. Στην Ευρώπη είμαστε. Παντού. Και στην Ευρώπη, ευτυχώς. Λοιπόν, ένα παιχνίδι με το τσιφλίκι μας. Α, άλλο αυτό, ναι. Παίζαμε, έτσι. Ο Σπάθας, εντάξει, και την κάρτε από χτυπάνε του παίκτε μα. Όποιο χτυπάει πρέπει να τρώνε και την κάρτα. Είτε του Ολυμπιακού είναι τη άλλη ομάδα. Το θέμα είναι ότι αυτό που δεν κατάφερε ο Σπάθας να κάνει είναι να παίζεται το παιχνίδι. Όχι να πέφτουν για ξαπλώνουν κάτω και να μετά από 30 σηκώνονται και να σπάει ο ρυθμό του Ολυμπιακού. Εκεί τα κάνει μαντάρα. Και αυτό το λέω για κάθε διαιτητή. Γιατί όταν ο άλλος δέχεται μια πίεση και έχουν βάλει τα δύο πούλμαν μέσα στο τέρμα και ξαπλώνουν κάτω, ότι αχ, πονάει το πόδι μου. Ο άλλος να γίνει αλλαγή, κάνει μετά από 3 λεπτά και αλλαγή, να βγαίνει με το πάσο του. Και αναρωτιέται γιατί φάγει και την κίτρινη. Είναι κάτσε, κάνε ένα 5 λεπτό, κάνε γύρω-γύρω μέσω γήπεδο, μετά βγες. Μετά να κρύβονται οι μπάλες. Να μην υπάρχουν τα πιτσιρίκα να δίνουν την μπάλα. Να κρύβουν τις μπάλες στον πάγκο. Έτσι, ρετάκι μου. Παρ' όλα αυτά είναι το τσιφλίκι μας. Ναι, ωραία. Άλλο αυτό. Α, και κάποιοι άλλοι. Τι άλλοι. Και κάποιοι. Ναι. Που ξεφτυλιστήκανε σβήνοντας τα μηνύματα που είχαν γράψει στο ημίχρονο. Ναι. Γιατί γράφανε στο ημίχρονο. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Όλα τα σβήσατε μετά, τα να πω. Τι έγινε, τα σβήσατε. Χωρίς εδώ, τίποτα. Δηλαδή, επειδή σβήστηκε, πάει να πει ότι σβήστηκε και το Καραγκιοζηλίκι. Ναι. Δεν σβήνεται το Καραγκιοζηλίκι. Εντάξει, από εκεί πέρα, κάπως έτσι βγήκε. Σπάσαμε το ρεκόρ το δικό μας, πήγαμε 17. Κάπως έτσι τσάκιζουν τα παιχνίδια, δηλαδή σε κάτι τέτοια παιχνίδια και κουφά. Ήταν επιπόλαιος ο Ολυμπιακός στην αρχή. Βοήθησε έτσι. Και εκεί πέρα με τις καθυστερήσεις ο άλλος. Α, χωρίς γιατί το παιχνίδι ήταν να μην γίνει κιόλας. Ήταν να μην γίνει, ναι, γιατί είχε χαλάσει και ξέρω εγώ αυτά όλα. Τέλος πάντων, δεν τρέχει τίποτα. Πρέπει να γίνουν πολλά και ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν ήταν και άσχημος. Ας πω, δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν άσχημος. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είμαστε στο πρωτάθλημα. Αυτό που άκουσε είναι γεγονός. Εμένα αυτό με νοιάζει. Ακόμα, ναι. Όλα είναι πιθανά να γίνουν. Ξέρω εγώ που το έχετε πάει το θέμα και κοροϊδεύετε και κάνετε. Δεν βλέπετε τα χάλια τα μαύρα τα δικά σας. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα εμείς έχουμε να πω κάτι για τα εισιτήρια. Αύριο βγαίνουν τα εισιτήρια με την Ξάνθη και με τον Παναθηναϊκό στη Γλυφάδα, στο μπάσκετ γυναικών. Το μόνο το και. Και τα εισιτήρια του μπάσκετ στο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα. Από αύριο μαγκής μου. Επίσης την Τετάρτη έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα τη δικιά μας του βόλεϊ. Για τους 8 της Ευρώπης στο Ρέντι. Παίζουμε με μια ομάδα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Σιγά μη θυμόσυνα. Είναι ξένη ρεάκι. Με μία ξένη ομάδα. Με μία ξένη ομάδα, αφέσου μου. Λοιπόν, εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Πάμε στους 4. Και ας τους άλλους εκεί να έχουν διαλύσει τα αεραστεχνικά αθλήματα, να πονάνε, που ο Ολυμπιακός από πίσω και από μπρος, δηλαδή εντός και εκτός έδρα συνεχώς, αυτά για την εβδομάδα που έρχεται. Παιχνίδι με την Ξάνθη, δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και τα δύο Ολυμπιακός θα τα κερδίσει. Και μάλιστα δεν θα τα κερδίσει, θα τους διασύρει. Και τις γυναίκες και τους άλλους που το παίζουν άντρες. Είναι δέσμευση. Ναι, θα το δείτε αυτό. Δέσμευση. Αυτό γράφτε το. Λοιπόν, τώρα για τον Παπα-Νικόλα, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Η δίκη του Ολυμπιακού, ξέρει, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δίκη του Ολυμπιακού. Όχι, η δίκη του Ολυμπιακού ήταν να κάνει. Οπότε έχει κάνει την προσφορά. Από εκεί πέρα είναι θέμα. Να ρωτήσω λίγο. Από εκεί πέρα είναι θέμα του Παπα-Νικολάου με την Μπαρτσελόνα. Τη Μπαρτσελόνα είναι μάλλον.
Όχι, επειδή είναι σοβαρό σωματείο, είναι και του Παπα-Νικολάου, ακούει και τον παίχτη. Δηλαδή, θα μετρήσει πολύ η θέληση του παίχτη και κατά πόσο... Γιατί πέφτει πολύ, μπαίνει το συναισθηματικό στοιχείο μέσα, έτσι. Η επιθυμία και η θέληση του παίχτη και κατά πόσο θα μπορέσει να πει στην Μπαρσελόνα ότι πραγματικά θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν κόβει... Εντάξει, δεν είναι κομπλεξική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε και κάτι τώρα. Στην Μπαρσελόνα λέω, δεν είναι κομπλεξική. Ναι, βέβαια. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα, τι και να γίνει. Πάλι Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Επειδή κάτι γίνεται με το σήμα, κάτι δεν γίνεται. Ναι, για ένα τεχνικό θέμα πάμε σε αδιάλειμμα, πάμε σε αδιάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Τούρτα, μερσί. Το καλύτερο ψωμί ο Μπάμπης, ο φίλος μας. Παπαφάγος, τα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Τα καλύτερα σέρβις. Τα κοκοβίνος, ταξίδια, τα καλύτερα σέρβις. Ναι, σέρβις, ναι, όλα αυτά. Ναι, ο Άκης και ο Σταύρος. Ναι, για να σε δω, κάτσε να δω κάτι. Τι να με δεις. Τι να δω. Τι. Εγώ τίποτα. Στουγκάρδι. Στουγκάρδι, τι λες, και ωραία μπλούζα. Ωραία. Τι τίποτα, δεν στα είπαν εκεί πέρα που είχαμε πάει. Δεν μου πάνε, δε, εγώ. Εγώ με αυτή εδώ τη φάνη του Ολυμπιακού, δεν τη βγάζω από πάνω. Εσύ υπολογίζανε για λάτ και εσύ θέλεις εξτρά λάτ, Ζετάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πλάτες, ναι, έχουμε πλάτες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Συγχαρητήρια καταρχήν στον πρόεδρο του συνδέσμου εκεί στη, που κάνει τα μέλη, και τα μέλη. Και τα μέλη, βέβαια, και τα μέλη. Α, από τον πρόεδρο ξεκινάει, τα μάζεψε όλα τα παιδιά εκεί γύρω του. Μπράβο Κώστα μου, συγχαρητήρια και σε εσένα και στο γιο σου και σε όλα τα παιδιά εκεί που... Σε όλους τους συντελεστές του συνδέσμου, σε όλα τα παιδιά εκεί που τρέχουν και μιλάμε για το σύνδεσμο της Στουτγκάρδης ο οποίος πήγε σε καινούργια αίθουσα μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερο χώρο είμαστε και εμείς εκεί για να... Πολύ χιόνι, μάγκες, πολύ χιόνι, μισό μέτρο χιόνι, πολύ χιόνι. Είμαστε και εμείς εκεί για τον αγιασμό. Αγιασμό έτσι. Μόνο. Και όλα τα άλλα. Όλα, παντού. Ο παπάς Ολυμπιακός αρρώστος. Γεια σου παπά, το όνομα του θυμάσαι. Ο παπάς, εντάξει. Ο πάτερ. Ο πάτερ, ο παπάς ο πάτερ. Δεν θυμάμαι. Ο παπάς ο πάτερ. Από εκεί πέρα τώρα, Τάκη, όλα τα παιδιά... Ναι. Όλοι... ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί και στη Στουτγκάρδη ήταν έτσι, έτσι όπως έπρεπε με τη δίψα και τον παλμό κατακόκκινη που έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Τι κατακόκκινη. Η Στουτγκάρδη. Εντάξει, να σας πούμε, να σας πω εγώ. Όχι. Υπάρχει, καταρχήν, είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα, είναι εκεί. Γιατί, ναι. Κατσιτάκι, έχει πολλούς... Παοξίδες. Πού, από 70 και πάνω. Άλλο αυτό. Α. Έχει. Αλλά άλλο τα πιτσιρίκα, ό,τι πιτσιρίκι γεννιέται, γίνεται Ολυμπιακά. Έτσι, μπράβο. Τώρα τα λέμε σωστά τα πράγματα. Έτσι και υπάρχει και... πολύ δυνατή παρουσία εκεί του συνδέσμου και στα κοινά εκεί του... της Στουτγκάρδης και... σε σχέση με τα μέλη και σε σχέση με τα γενικά όλες οι προσπάθειες που γίνονται είναι φάμιλες μπορώ να πω και με τον άλλο συνδέσμο και στη Γερμανία και, στο, και στην υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν. Έχουμε χαιρετούρες τώρα. Ναι, έχουμε εδώ κάτι παπίρες. Μην με από πού θα ξεκινήσεις. Από τον Κώστα τον γιατί έχουμε και το, ναι, στο Τουγκάρτη. Πάμε μετά, πάμε στο Ρότλιγκεν. Λάστα σε μένα, λάστα σε μένα. Λοιπόν, ο Κώστας τον πρόεδρο, έτσι στο γιο του, το Σάκη, στον Πουλίδο. Παιδιά, αυτός είναι Ελληνάς, αλλά δεν θέλει να το λέμε με το όνομά του, θέλει να το λέμε Πουλίδο. Όχι, μα, το Πουλίδο τον λένε και ότι είναι, δηλαδή, στην προηγούμενη του ζωή. Όχι, εγώ ήταν... τον αγα... δεν ναι, όχι, ρε, εντάξει, τον πειράζουμε τον άνθρωπο. Στον παπά, τον πάτερ που είπαμε, στο Γιάννη, στον Μπάμπη τον ταξιτζή, που είχε ταξί στην Καβάλα, αλλά δουλεύει στη Γερμανία. Τεχνικέ, Νταλίκας. Μπορούμε να κάνουμε ένα zoom.
Ναι, έχει φτιάξει και κάρτα που... Ναι. Ναι, εδώ, ο Μπαμπίνος. Ο Μπαμπίνος, η κάρτα... Όταν δούλευε στην Καβάλα, έτσι, αυτή την κάρτα. Αυτή την Καβάλα είχε, την κάρτα είχε. Ναι, καλά το πες. Ναι, Καβάλα, πάνω στ' άλογο είσαι. Λοιπόν, Ελλάς και Ολυμπιακός, εντάξει. Πιο κοντά, μόνο και... Εντάξει, ρε, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Εκεί με τον Γεράνο. Πόσο είναι αυτό, το έξτρα. Αυτό το έξτρα. Λοιπόν, στο Γιάννη, το φίλο μας, πολύ καλό παιδί και αυτός. Άγιος άνθρωπος. Ο Μπάμπης που είπαμε με την κάρτα ταξί στην Καβάλα, Νταλίκα στη Γερμανία. Και πάμε τώρα στο Ρόζιγκεν. Ρόζιγκεν, άστε τις περιοχές, λέγε τα ονόματα τα ελληνικά. Άστε τώρα, εγώ σε πήγα εκεί. Στον Γιώργο τον πήγε. Άμα δεν ήταν ο Γιαννάκης, ήταν ακόμα με το Navigator, άσε, τι με πήγες. Στον Γιώργο το Δημάδη. Στον αδελφό τον Κυριάκο το Δημάδη. Παλικάρια και παιδιά, έχω συγκινηθεί με αυτά τα παιδιά, γιατί υπερασπίζονται και έχουν και αγαπάνε πολύ το σήμα της ομάδας μας, τον Ολυμπιακό δηλαδή. Δεν σηκώνουν κουβέντα. Αρρώστησα εγώ με αυτά τα παιδιά, έγινα ακόμα πιο τρελός. Αλλά πήγα να τους που με φτιάχνανε, πήγα να τους φτιάξω εγώ, με φτιάχνανε αυτοί. Στον Ευρυπίδη τον Τζόχλα, παλικάρι μεγάλο κι αυτός. Στον Κώστα που έχει το στέκι εκεί την ταβέρνα, έτσι λέγεται, την ταβέρνα στέκι. Ναι, τι ωραία μάσα, τι ωραία μάσα, γεια στα χέρια. Φοβερή μάσα. Γεια στα χέρια. Φοβερό τσατζίκι. Ελληνικά και ωραία. Τσατζίκι, άκη, άστο. Φοβερό. Από κρασί. Όλα αυτά το τσατζίκι σου μείνε. Αυτό μου αρέσει. Είχε τόσα πιάτα, δεν νομίζω ο κόσμος. Κάποιο πρέπει να πάρει κορυφή. Τι κορυφή, το τσατζίκι. Ωραία. Τη Δέσποινα. Είχε φτιάξει την Τηγανιά Λουκούμη και σου μείνε το τζατζίκι. Τη Δέσποινα. Τι να πω. Το φοβερό κρασί που είχανε. Έλα, και άσου, δεν παίζει το κρασί. Ποιο? Το κρασί. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, τον Μάστορα της Μερσέντες. Αυτός, παιδιά, είναι μεγάλο γατόνι. Κανένα Μερσέντες όσοι έχετε δεν θα πάθει ποτέ ζημιά το σασμάν. Αυτός θα φτιάχνει τα σασμάν. Διάολος, μεταμορφωμένος σου λέω. Όλοι οι Μερσέντες στηρίζεται σαν ο Παναγιώτη. Για σασμάν. Ναι. Για σασμάν. Πώς είναι ο δαίμον του τυπογραφείου, ο δαίμον του σασμάν. Ναι. Έχουμε και τους ένα λεπτό από... Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Γίγα, ναι. Παναγιώτη. Έχει και πολλούς βοηθούς εκεί, ναι. Τους διατάζει και μέσα στη Μερσεντές. Κάτσε με τις διατάγες τώρα πάλι. Αν... Ναι, ρε, φέρε μου εσύ το μπουζόκλειδο, ξέρω εγώ. Για το σασμάν. Ναι. Που έχει μπουζί. Στον Παντελή. Με στα μπουζί είναι το σασμάν. Στον Παντελή από την Κοζάνη. Ναι, ο Πάντος, ο Πάντος. Που δεν θα το λέμε Παντελή, θα το φωνάζουμε Πάντο. Στη γυναίκα του, την Κατερίνα. Την Πάντο, την Κατερίνα. Κατερίνα. Ναι, δεν έχω. Εντάξει. Λείπει το όνομα. Το βαφτιστήρι σου βάφτισες και ήταν. Και την πιο μεγάλη αγάπη μου και να είναι πολύχρονος και ο Θεός να τον έχει πάντα καλά, με υγεία, το Θανάση που έχω βαφτίσει. Πώς με πήγες από τη Γερμανία, με έφερες το Θανάση. Το βέβαια. Μανασάρα μου λέμε πολύ. Ο Θανάσης είναι ο γιος του Άκη. Και σε όλους τους... Θανάσης. Θανάσης και τις Αθανασίες που γιορτάζουν σήμερα. Προλάβαμε. Έχει πάει τι ώρα. Ναι, προλάβαμε, άστο. Και 58 πόπο. Στο Θανάση είπαμε... Πώς θα συνδυάζει. Ναι. Στη Φουρέιρα. Α, μπράβο. Πολύ καλή κοπέλα. Φοβερή κοπέλα. Δεν είναι τραγουδίστρια, είναι σαν τα... Δηλαδή, άστο είναι. Η Φουρέιρα, να σου δώσω καταλάβεις τραγουδίστρια, αυτή να κοιτάζει και πάει και τα κάνει μετά. Έτσι, μπράβο. Στην Ειρήνη τη φίλη της. Η Ειρήνη είναι η ίδια. Σοφία είναι η φίλη της. Α, η Ειρήνη, ναι. Ναι, μωρέ. Σοφία είναι η φίλη της. Ωραία. Και σε μια... Σε ένα φίλο που είχαν τον 15 χρόνια και τον βρήκα στη Γερμανία, το Σπύρο το Βρακά. Το Σπύρο το Βρακά που είναι ο Ηράκλειο, το ξέρετε όλοι. Παντρεύτηκε τη Σοφία, έκανε ένα μωράκι τη Μαρία. Να χαίρεται και την οικογένειά του, ναι. Όλα τα παιδιά βέβαια, ναι. Τάκη μου. Όλα τα πρόσχαρα παιδιά. Να. Ναι. Δηλαδή δεχτήκαμε με
εισπράξαμε πολύ αγάπη από τα παιδιά. Αρρώστια, έτσι. Παιδιά, όσα ονόματα είπαμε και όσα δεν είπαμε. Όχι μόνο, τα πάνω από 100 πολύ, άτομα με. Αυτά όλα. Πού να τα βρω, 100 άτομα πρέπει να γράφω μια ώρα. Δύο. Παιδιά, αυτό που με συγκίνησε είναι η αγάπη που έχουν στην ομάδα μας. Δεν παίζεται, παιδιά, αυτό το πράγμα. Και εδώ είναι, και στην Ελλάδα είναι, αλλά εκεί τους λείπει η ομάδα μας. Είναι στην τηλεόραση μια ώρα, δύο ώρες πριν το παιχνίδι. Εμείς πάμε και στο γήπεδο. Είναι αλλιώς, βέβαια, έτσι. Τους λείπει πολύ η ομάδα μας. Ξέρουνε πάρα πολλά πράγματα. Δεν χάνουν εκπομπή. Η χαρά τους είναι το επόμενο παιχνίδι που έχουν προγραμματίσει, ναι, να δούνε. Γι' αυτό ζουνε. Το επόμενο παιχνίδι που θα δούνε τον Ολυμπιακό, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη. Θα δούνε την Ερυθρόλευκη. Αυτά... Βέβαια, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τα παιδιά από την Ρεβέργη. Καλά, εκεί δεν είναι. Τον Νικόλα, τον αδερφό μου, τον Θοδωρή. Λύκη, πραγματικά Λύκη. Του Οντάριο. Λύκη. Παρούλι μου. Θα έρθουμε και στην Ρεβέργη. Πάρης, ο Πάρης Ελβετία. Ο Πάρης. Ναι, Ελβετία. Τι, για πού τον έχεις τον Πάρη. Ναι, Ελβετία. Ελβετία. Βέβαια. Θα έρθουμε και στην Ρεβέργη, βέβαια, σε 3 μήνες θα είμαστε στο Βερολίνο. Στο Final Four του μπάσκετ. Ναι, στην Ρεβέργη του χρόνου κλείνει τα 20 χρόνια ο σύνδεσμος. Ναι, ο σύνδεσμος της Ρεβέργης είναι 20 χρόνια συμπληρώνει εφετός. Εφετός. Του χρόνου. Που θα γίνουν και τα 20 χρόνια. Γίνεται τι μας, σαν τους Βάζελες που γιορτάζουν. Όχι, ποτέ. Τα 100 χρόνια. Ναι, είχαν περάσει 100. Είχαν περάσει 4 χρόνια. Δηλαδή, το 100ο έτος, όποιο έτος, το γιορτάζεις στο συγκεκριμένο έτος. Δεν το γιορτάζεις και 3 έτη μετά. Δηλαδή, αφού δεν βγήκαν τα λεφτά από το πρώτο έτος, τις λοταρίες και όλα αυτά. Άντε, πάμε και στο δεύτερο έτος. Τι είναι αυτό. Ούτε στο κινέζικο. Λοιπόν, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, εισιτήρια για την Ξάνθη από αύριο, για τη Γλυφάδα με τον Παναθηναϊκό στις γυναίκες από αύριο, του μπάσκετ στο ΣΕΦ τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό από αύριο. Από αύριο. Τετάρτη δεν υπάρχουν εισιτήρια. Κανονίστε. Όσοι θέλετε. Και βλέπω να θέλετε πολύ. Ναι, εις αύριο είναι τα σπουδαία δηλαδή που, ναι, λέμε. Μπράβο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ξέχασα, μου φαίνεται. Όχι, δεν ξέχασα κανένα. Ναι. Εντάξει, και τώρα, άμα ξέχασα κανένα όνομα, επειδή όλα αυτά τα γράφαμε πάνω στο ποτό. Ξέρεις. Άκη. Γεια μας. Πώς θα λένε. Ξέρω εγώ. Πουλίδο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι που βάφτισες. Πώς το θυμάσαι. Α, τι όνομα. Μαγκές, έκανα και μια βάφτιση. Αυτό το παιδί, καλό παιδί, έμαθε ότι θα πάω εγώ και ο Άκης εκεί, τρελάθηκα από για χαρά. Για σένα τώρα, άσε τώρα, μην μπερδεύσαι εμένα. Πάω Γκτζής άρρωστος, 23 χρονών. Καταδήλωση, εντάξει, άρρωστος. Έλεγε, πάω Γκτζής. Ναι, καταδήλωση. Ναι. Ναι, δήλωνε. Μου λέει, Τάκη μου, για σένα ήρθα, βάφτισέ με να γίνω Ολυμπιακός. Η βάφτιση πέτυχε, φώναζε Θεέ μου, δεν υπάρχει αυτό. Απεταξάμιν όλα τα σήμερα του πάω, τα πεταξάμιν. Πώς το λένε αυτό. Ναι, καλά το πολύ πας, μπραβού. Ναι. Και ήρθε στην ευλογία. Θα σε βαφτίσετε τα κύριε. Ήρθε στην ευλογία του Θεού, της ομάδος μας. Ήρθε στην ευλογία της ζωής. Έλαψε το πρόσωπό του, είδες ρε φίλε. Ε? Έλαψε το πρόσωπό του, ναι, μετά τη βάφτιση. Παιδιά, κάτι μπιμπίκια. Αφού τον είδα, δεν το... Όλα. Εσύ, εγώ έλειπα. Πολύ, μαλλί εδώ. Δηλαδή, ναι, που είχα πάει μέσα, και τον θυμόμουν ένα παιδί έτσι κατσούφι και τέτοια, και μετά βγαίνω, λέω τι έγινε, σαν να βρήκε κόμμενα. Δηλαδή, ξέρεις, να έχεις καιρό, ας πούμε, στην ταλαιπωρία. Φύγε όλη τα ταλαιπωρία. Σαν αυτούς θα πάρουν τηλέφωνο σε λίγο κάποιος. Του φύγε όλη. Τίποτα, άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Ήρθε εκεί που ήμουν, εκεί τον βάφτισα, τελείωσε, έγινε Ολυμπιακός και αυτός. Δεν θέλει να ακούει πια αυτό το όνομα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μπράβο, ναι, αυτό κάποτε, που λέει και έλα σου πω. Όλοι κάποτε βλέπουν το φως τους. Αυτό που λέει εδώ και ο στρατηγός, τα επιχειρησιακά ονόματα, τα επιχειρησιακά που ήταν εκεί πέρα. Α, μα ναι.
Λέει, αν δεν βαφτιζόταν, δεν έφευγε. Δεν έφευγε, δεν παιδιά. Κάποια στιγμή είχαμε... Εκεί πίναμε. Μεγάλε τσίφ. Τα όλα, τέλος πάντων... Πήγα εγώ σε μια άλλη αίθουσα πιο πέρα, κάπου πήγα. Ήρθα από πίσω, μου λέει, τα κοιτάγε αυτά. Δεν πάμε μέσα. Βαφτίστηκε και φώναξε τρέλια Θεέ μου Ολυμπιακέ μου. Απεταξάμε τον πάω. Έχεις και, τι λες και κάτι άλλο, τάκι από μέσα σου έτσι. Όταν. Για, όχι, να έχει κάποιο μυστήριο. Ναι, λέω εγώ. Μην τα λες αυτά όμως. Να μην πω τι. Όχι, δεν τα έχεις μυστικά. Να μην πω τι του πανάπη. Άλλο τι. Εντάξει, αυτό το λέει για να φύγει από μέσα του. Του έφυγε ο Σατανάς. Ναι, ναι. Φύγε από το σώμα. Ναι. Δικέφαλα έτε. Που από το παιδάκι πως χάρηκε, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Εντάξει. Έκανε πάμε σε κάποιο άλλο μυστήριο. Ήρθε με τα πόδια, τα λεπορία, χιόνια, μισό μέτρο χιόνι τώρα μιλάμε. Γονατιστός. Μετά ήταν. Και το πρωί όλοι τα παιδιά πήγαν στη φάμπρικα να δουλέψουν, έτσι. Αυτό τη φάμπρικα μου έχει μείνει το Καζαντζίδη. Λοιπόν, ακούστε γιατί τώρα αρχίζετε και μου γράφετε δύο εισιτήρια με τον Βάζελοφ. Θέλει άμκα. Πάτε στο εκδοτήριο με το άμκα και παίρνετε. Τα δύο εισιτήρια με τον Βάζελο, πού να τα πάω, εγώ να πάω στο εγώ για εσάς. Έλα, Αντώνη, μου λες και έχει τα πολλά βαπόρια. Στείλε εκεί πέρα το καϊνάρι σου να πάτε να σου πάρει δύο εισιτήρια και να πάτε. Ναι, εγώ πάω καλά μέχρι τώρα, δεν μου ζητάει κανείς. Και εμένα και να μου ζητήσει. Λοιπόν, όχι, έτσι είναι η διαδικασία, να ξέρετε. Έτσι είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα. Να το άμκα, μην ταλαιπωρηθείτε. Και. Αυτά είχαμε να πούμε τώρα για τη Γερμανία, τα είπαμε, είπαμε για το παιχνίδι αυτό. Το τσιφλίκι μας, που παίζονταν άσο ημίχρον και διπλό τελικό. Ναι, βέβαια. Έτσι, μετά το βάλατε στο Λοκόσα, στο δελτίο αυτό. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Κοιτάξτε να πάρετε κανένα φράγκο εκεί, να πάρετε κανένα παίχτη, να φτιάξετε κανένα γήπεδο από την τσέπη σας. Που έχετε φάει 300 εκατομμύρια ο ένας, 300 εκατομμύρια ευρώ χαριστήκανε στην ΑΕΚ, μάγκες μου. Πού είμαστε, Φλόρ. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Προχωράμε, έχω τα... Να δώσω χαιρετισμό τώρα ένα λεπτάκι ναι, μου, ναι. Δύο ακόμα ονόματα θα πω. Μην ονομάτι. Στο Γήθιο, στο Λοσάντα και στο Κορώνι μου τον Άγη. Να είναι πάντα καλά όλα και τα παιδιά του Γηθίου. Ωραία. Ευλογημένη πόλη κι αυτή, ναι, τι. Ευλογημένη. Και εγώ στον Τάσο τον καπετάνιο από την κατακοκκινικό. Τελειώσαμε από εκεί. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλησπέρα. Ρόντιγκεν λέγεται το όνομα που ήμασταν. Ρόντιγκεν. Αυτό. Την πόλη που ήμασταν. Πολύ χιόνι εκεί. Έχει και κάποιο λάμδα. Πώς δηλαδή. Ρόντιγκεν. Εντάξει, δεν πάει. Έχει και λάμδα. Δεν μπορεί να έχει τρία σύμφωνα μαζί. Όχι μωρέ. Μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι εκεί. Μιλάμε για ρομπότ, μιλάμε για τους Γερμανούς, τους λυπάμαι σαν άνθρωπο. Δεν υπάρχουν, είναι ζώα, στο μυαλό είναι ρομπότ. Δεν μας χωνεύουνε, το διαπίστωσα αυτό. Τι διαπίστωσες. Ό,τι σας λέω, δεν σας λέω ποτέ ψέματα. Δεν είναι καλός λαός, οι Γερμανοί. Πού να το διαπιστώσεις, τέλος πάντων. Πού να το διαπιστώσω. Γιατί μπλεχτήκαμε με κανένα Γερμανό, εμείς να... Μίλαγα εγώ, εσύ δεν μπορώ να μιλάς σε όλες τις γλώσσες. Μπράβο, ναι, εγώ δεν είχα την ευκαιρία. Καλησπέρα. Ορίστε. Πάμε σαν δίλαμε. Όχι, κάτι πήγε να μπλεχτεί. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Να τα είδες. Καλησπέρα. Έχετε κομπή τηλεφωνώ. Ναι. Μέσα έχεις πέσει. Πώς θα μιλήσω. Σε κανένα μισάωρο. Όποτε θέλεις. Η διακριτική σου ευκαιρία είναι. Πέφτω. Πότε. Μ' ακούτε. Να, με. Τι τραβάμε. Πότε θα μιλήσει. Πότε θα μιλήσει, ρε φίλε. Δεν να παίρνει τηλέφωνο, μιλά. Δεν παίρνει τηλέφωνο και λε. Α, θα μιλήσω μετά από καμιά ώρα. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Πότε να μιλήσει. Μιλά αύριο το πρωί. Μόλι ξυπνήσει. Εμπρό. Σαν κάποιον που έλεγε, πού πήρε. Ναι.
Ναι, με ακούτε. Ακούμε. Κώστας από Πάτρα. Γεια σου, Κώστα. Θέλω να επισημάνω κάτι, ρε παιδιά. Ναι, πες. Με αυτή την προπαγάνδα που κάνουν, τι θα γίνει τελικά? Βρώμικη, πολύ βρώμικη. Φίλε μου, θέλει αντιμετώπιση μεγάλη. Το ίδιο μου λέγανε και τα παιδιά στη Γερμανία. Μάλιστα. Τι να γίνει? Αγωγές που γίνονται. Πάει, θα πάνε, θα και πάνε, πληρώνονται, πάνε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Μόλις θα πληρώνουν μέχρι που θα γονατίσουν. Αυτή η προπαγάνδα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τι να κάνεις? Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Κάτι πρέπει να γίνει, τους έχω συγχαθεί, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είσαι ο μόνος. Γιατί αυτοί νομίζω δεν έχουν συγχαθεί τους εαυτούς τους. Αλλά είναι το μόνο, το θεωρούν τη μόνη διέξοδο να δικαιολογήσουν το χάλι τους στους οπαδούς τους και να έχουν και οι οπαδοί τους μια δικαιολογία. Από αυτό το ρεζιλίκι να έχουν μια δικαιολογία να πεπιλάνε. Έτσι το έχουν δει. Το θέμα είναι να μην κάνουμε σε εμάς ζημιά, όλα τα άλλα. Ζημιά, όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν βλέπω να κάνουμε και πολύ. Όλα στα λόγια είναι ότι τελεσιδική είναι προς αθώωση του Ολυμπιακού, είτε του Ολυμπιακού είτε του Προέδρου του, που χτυπάνε πάλι για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ό,τι και να γίνεται, δηλαδή απλά κολοσιεργούν τις κατηγορίες, τις στοχευμένες και τη λάσπη, όσο μπορεί να συντηρηθεί. Μόλις γίνει το δικαστήριο, τα ξεκινάνε αυτά. Το ξέρω. Να σε καλά και εσύ, Κώστα. Γεια σου, Κώστα, μου από την Πάτρα, και μη μου ξαναχωριέσαι. Δεν τα διαβάζεις, δεν τα πιστεύεις, γιατί είναι ψέματα. Συνέβη στην ομάδα που γαζώνει κάθε αγώνα, να μην το πω αλλιώς. Οι άλλοι οι Προέδροι δεν βάζουν λεφτά, έχουν επενδύσει στα μέσα... Αυτά που τους έλεγες εσύ, που λέγαμε με τα παιδιά στη Γερμανία, Ρετακή. Ναι. Δηλαδή, μια χρόνια, πόσο, 20 χρόνια πρέπει το πρωτάθλημα. 20 χρόνια, παιδιά, δεν γίνεται, ρε παιδιά, να είμαστε τόσο πολλοί απατεώνες. Να είμαστε ένα χρόνο, δύο, να πάμε τα νερά σας, γιατί για μένα δεν είμαστε ούτε μια μέρα. Και σύμφωνα, ναι, άλλο αυτό, ρε παιδιά. Αλλά όχι 18 χρόνια στα 20, ρε. Να πάμε με την παροιμία που λέει ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο. Δεν λέει το 20 μέχρι το 21. Ναι. Το πιάνουν όσο μπορεί. Άλλωστε, μην ξεχνάτε και τη δήλωση του Προέδρου του Παναθηναϊκού το 10, τι είπε. Ξέπλυνα την πουγάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί έχουν πίσω τους ώρες πλησίματος. Και βρωμιάς. Τα έχουν κάνει αόρατα. Μην πω τίποτα άλλο. Πάρτε και τις δηλώσεις, Δέσποινα και αυτά, διαβάστε τα, δέστε τα, ποιες είναι οι ομάδες τους. Οι άλλοι με τον Χρυσοβιτσιάνο, περιμένει ο κύριος. Στην Πενβέση, Σέρες, αυτά δέστε τα. Και ποιά όλα τα μου πούνε, τι να μου πούνε εμένα. Συγγνώμη Μπαρτσελώνα, στο Παρίσι, συγγνώμη Μπαρτσελώνα, αυτά δέστε τα. Πάμε στον επόμενο φίλο, έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Ακή. Γεια. Γεια χαρά. Παιδιά από Κρήτη τηλεφωνώ, Χανιά. Από Χανιά. Τι είναι Χανιά Κρήτης. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, βλέπω πολλούς παίρνουν εδώ τώρα τηλέφωνο, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν, εντάξει, ο καθένας. Ό,τι κάνει ο καθένας. Νομίζει εκεί πέρα, να ό,τι κάνει ο καθένας χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Ναι, δικαίωμά του. Και την ομάδα του. Δικαίωμά του, λοιπόν. Και την ομάδα του. Ναι. Σε σένα θέλω να πέφτω περισσότερο. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι είναι ώρα να καθαρίσει αυτό το πρωτάθλημα? Να καθαρίσει? Ναι. Από τι, ρε φίλε? Ωραία, μπορείτε να φύγετε. Κάτσε. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Να μας πει. Εντάξει, φίλε, δεν είναι ώρα. Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Πες μου τι προσφέρεις, τι υπηρεσία προσφέρεις εσύ στο πρωτάθλημα. Κοίταξε, εγώ για να καθαρίσει. Να προσφέρω, ούτε ομάδα να προσφέρω, έτσι. Ωραία, όχι, δεν κάθεσαι στην άκρη, όμως κατηγορείς. Για ποιο λόγο θέλω να κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο να ευνοείται ο Ολυμπιακός, γιατί... Πες που ευνοείται. Και... Ευνοείται ο Ολυμπιακός. Α, δεν λες εσύ, πες μου που. Ωραία, έλα εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που λέει το αντίθετο, ότι δεν ευνοείται ο Ολυμπιακός. Έλα, ρε, πάμε συγκεκριμένα. Ωραία, εγώ θα θέλω συγκεκριμένα, να πω. Συγκεκριμένα, ρε, συγκεκριμένα. Σήμερα με τον Πλατανιά.
Τι έγινε σήμερα, τι έγινε, τι έγινε με τον Πλατανιά. Σε δύο πάσεις με τον Πλατανιά σήμερα. Ναι, τι έγινε πάλι σήμερα με τον Πλατανιά. Το πρώτο offside που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό ήταν 4 μέτρα offside. Εντάξει. Να πω ήταν ανθρώπινο λάθος. Να πω εντάξει. Τι λέει, δεν ξέρω τι λέει. Εσύ, έλα, είσαι βλάκας. Έλα, σου πω. Ακούστε να δείτε κι εσείς και οι επόμενοι. Ό,τι κουταμάρα και να κουβαλάτε. Ό,τι κουταμάρα και να κουβαλάτε. Ό,τι κουταμάρα και να κουβαλάτε. Εδώ πέρα θα λέτε αυτά που βλέπουν τα ματάκια όλων μας. Να πάτε εσείς τώρα να μας πείτε μόνοι σας, επειδή είσαστε στη γωνία, στριμωγμένοι, που είχατε σκοπό να πείτε τη μαλακία σας και μέχρι εκεί και μόλις σου πούμε να τεκμηριώσεις άλλα αντάλλων, δεν υπάρχει εδώ πέρα, θα φεύγετε από μόνοι σας. Θα σας αναγκάσουμε να σέβεστε τον εαυτό σας. Θα σας προστατεύσουμε από περαιτέρω ξεφτυλισμό, δεν γίνεται. Πρέπει να ντρέπεστε. Πάμε στον επόμενο. Ήδη, μισό λεπτό πριν, ήδη πριν 2-3 Κυριακές, όλοι, Παναθηναϊκοί, Παοκτζίδες, Αεκτζίδες, λέγανε Ολυμπιακός στην Ευρώπη, παίζει καλά, νικάει, παίζει και τώρα καλά τι λένε. Στην Ελλάδα. Τώρα πώς σας ήρθε αυτό. Όχι ρε, τώρα ψάχνουμε, μα τι να πούνε ρε φίλε. Κοιτάξτε, εμείς το παιχνίδι το σημερινό το βγάζουμε στην άκρη. Εμείς θέλουμε σε 10 μέρες η ομάδα μας να πάρει τα παιχνίδια σοβαρά, δηλαδή από την Κυριακή και μετά. Με τα ΠΑΟ ΚΑΕΚ, έτσι, Παναθηναϊκό και την Άντερλεχτ. Αυτά θέλουμε εμείς. Και εσείς καθίστε να λέτε για το offside να μην ενδιαφέρεστε και τους προέδρους σας που δεν βάζουν πάμε μία. Πάμε στους επόμενους. Έλα, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Και καθίστε να λέτε έλα, για το offside. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, να ξεβρώμισε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, ναι, γεια σου. Έλα, έλα φίλε μου. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα στο Χρήστο, στον Τζανί. Και στο Γιώργο Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακός είμαι άρρωστος. Ναι. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα νούμερα που είναι τηλέφωνο. Λίγο πιο χαμηλά. Τι να κάνουμε. Άστο, ναι. Τι να κάνουμε. Φίλε, δεν παλεύεται. Πώς είναι το όνομα σου. Κώστα. Η βλακεία δεν παλεύεται, ρε φίλε. Ούτε δεν φτιάχνει ποτέ. Η χαζομάρα, η βλακεία, ποτέ. Δηλαδή, άμα ξεσυναριστεί σε ένα βλάκα, γίνεστε δύο. Δεν γίνεται. Άμα συζητά με όπω τα λέτε, είναι πω τα λέτε. Δεν γίνεται να γίνουμε. Εγώ ήθελα να πω για αυτό το βλαχοδήμο, πώ την έχει δει τώρα να πούμε. Τι έχει κάνει αυτό, γιατί λείπαμε στη Γερμανία, κάτι διάβασα. Τι έκανε κάποια δήλωση αυτό, τι έκανε. Ναι, βγήκε χθε στην Αθλητική Κυριακή και έλεγε λέει κάτι για εκδικήσει, να πούμε. Για. Κάτι για κάποια εκδίκηση έλεγε για τον Ολυμπιακό και κάτι τέτοια. Να νικηθεί ο βλαχοδήμο. Ναι. Ας γίνει πρώτα δήμος. Θα μας κάνει τα 3-2. Μπράβο, αγόρι, ναι. Και ας γίνει πρώτα δήμος. Ναι. Χωρίς τον βλάχο και μετά βλέπουμε. Σκέτο δήμος. Όπως θα λες, Τάκη. Άσε με μόνο το κάθε. Καλό βράδυ, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, ας γίνει ο βλαχοδήμος πρώτα δήμος και μετά βλέπουμε. Και εσύ, ρε προηγούμενε, αν θες να καθαρίσει το πρωτάθλημα που πήγαινε να καθάρισει εκεί πέρα, καθαρίσει εγώ, ξέρεις εσύ. Θέλω να καταλάβεις και το μετάσμα. Πάτε μπάσκετ. Όπως είσαστε και τη μία την ομάδα και την άλλη και πήγαινε στα τσακίδια και θα δείτε πώς θα ξεβρωμίσει ο τόπος που θες να καθαρίσει και το πρωτάθλημα. Η βρωμιά του πρωταθλήματος, του οποιοδήποτε πρωταθλήματος, του οποιοδήποτε αθλήματος όπου συμμετέχετε, είστε πάντα εσείς και είστε από καταβολή σας, από τότε που ιδρυθήκατε. Όποια ψεύτικη ημερομηνία και να έχει η ίδρυσή σας. Γιατί και εκεί ψεύτες είσαστε. Και ο ύμνος σας ψεύτικος. Πάμε στο επόμενο. Και το να ξεβρωμίσει τι, του μπάσκετ, μήπως θες να πεις και εκεί. Τι έγινε, ρε το φάρο φοβόσαστε. Ρε το φάρο φοβηθήκατε. Το φάρο ρε φοβηθήκατε. Οι εξάστεροι. Ο εξάστερος είναι και εξάστερος στις εξηγήσεις του. Όχι να είναι εξάστερος στη στιαπού μόνο. Έτσι. Όποιος έχει μεγαλείο, έχει μεγαλείο και σε εξηγήσει του. Λέγαμε προηγουμένως για την Μπαρτσελόνα ότι ενδεχομένως θα τον αφήσει τον παίχτη γιατί δεν έχει μεγαλείο σαν ομάδα. Δηλαδή αυτό δεν αγοράζεται. Ή την έχει στη Σιαπού που έχετε εσείς ή δεν την έχει. Εξάστερη. Καλησπέρα. Το φάρο φοβηθήκατε. Εμπρός. Καλησπέρα. Στην ναι. ΕΟΚ εκεί τι γίνεται, όλα ακριβωδίκαια, δεν είναι η αντίστοιχη. Έλα φίλε, λέγε. Έλα φίλε μου. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Αλέκος από Κοζάνη. Ναι, Αλέξη. Γεια σου, Αλέκο. Αλέξη. Φοιτητής, ναι. Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά που συνέβησαν σήμερα δεν εκπροσωπούν την ομάδα μας.
Ποια συνέβησα σήμερα, Αλέξη? Αυτό, ας πούμε, ποιο? Με τον αναπτήρα. Ναι. Που ναι, μπορεί ναι. να μας έρχεσε τιμωρία. Ορίστε. Αυτό μπορεί να μας έριξε τιμωρία. Που δεν μας έριξε. Αλέξη, πότε, με ποιο παίζαμε την περασμένη αγωνιστική? Γρήγορα πες το. Με την ομάδα μας. Γρήγορα ρε Αλέξη Ολυμπιακέ. Δεν θυμάμαι ρε. Δεν θυμάσαι ρε, μπορεί βράδυ, τα να πού. Δεν θυμάσαι. Τα να πού. Ναι, δεν ναι. θυμάσαι. Λοιπόν. Αλέξια. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δυο-δυο. Αλέξια. Ευθείας βολής ήταν η φωτοβολίδα. Άσε με. Μπήκανε μέσα, σπάσανε καθίσματα, κυνηγήσαν τους παίκτες, ναι. Πάμε, έτσι πάμε, πάμε, πάμε σε το ίδιο πράγμα. Πάμε στο επόμενο. Αλέξη, φοιτητή. Καλησπέρα. Ναι, θα μου πει, πες το εσύ να μου πει. Καλησπέρα, Κικετάκη. Επίσης. Καλησπέρα. Πάρης από Πάτρα. Γεια σου Πάρη, χαμήλωσε, τι πρέπει να κάνει την τηλεόραση, χαμήλωσε πάλι να ακούσε από το τηλέφωνο. Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός. Ναι, κατά δεύτερο. Και είμαι πολύ ευνευσμένος, διότι παραγγέλνω τρίτη φορά. Ναι. Τι είναι πολύ. Παραβιάστηκες, είπες. Εκνευρισμένος. Ναι. Μάλιστα. Σας θέλει μύριε μου, σε μην κλείνετε τα τηλέφωνα, μην φοβάστε, θα... εδώ υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν θα εκνευρίζεις. Αυτή η εκπομπή λέει μόνο αλήθεια. Πάμε. Εμπρός. Δεν θα εκνευρίζεις. Όσο γίνεται να είμαστε ήρεμοι, ναι. όσο γίνεται. Χωρίς φόβο και πάθος. Εμπρός. Έτσι που λες τα κούλου μου. Στο μπάσκετ τι έγινε εκεί με τον Κολοσσό? Εύκολα. 53-73. Το 73 κάτι μου λέει. Το 38 δεν ήρθε σήμερα. Το 73-38 το θυμάστε βαζελάκια. 35 πόντους. Τόσο ήταν. 35 τόσο. Πάχος τόσο. Στο σεφ. Και έχουμε και 42 πόντους. 110-68. Τότε που σκύλιαζε ο Αλβέρτης να περάσει τη διαφορά, δεν μπορέσατε ποτέ. Ο Πιλοίδης σας έδινε τα πρωταθλήματα. Ο Γιδόπουλος παρεμπιπτόντως ναι. είναι πατελονάτος. Το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Τι διαβάζεις? Πολύ. Όχι, που λέει, είπε, λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα. Δεν το λέω επειδή το έχω πει και σε άλλες ανυπόψεις. Αυτοί που δεν έχουν συμφέρον οικονομικό και βλέπουν την, ή αυτοί που τα δεν πράγματα τους απ' έξω ναι, και δεν τους βάζουν, δεν τους πληρώνουν τέλος πάντων, λένε τις αλήθειες. Αυτό το τέτοιο ο Μπουμάλ που πήγε και κάθισε κάτι πήγε, ψέλισε. Ρε, γιατί ξεφτιλίζεστε ρε, πάτε σε μια ομάδα, έτσι. Αφού έτσι κι αλλιώς θα παίξετε. Όσο χάλι και να έχει, ο κάθε παίχτης από μεταγραφή μόλις πάει εκεί πέρα θα παίξει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να λέτε αυτά που σας βάζει να πείτε. Αύριο μεθαύριο να έχετε να διατηρήσετε την αξιοπρέπειά σας. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Πουργιώζε. Καλησπέρα, Γιάννης από Νάπλιο, Παναθηναϊκός. Ναι. Για πες μας. Τίποτα, απλά θέλω να σας πω ότι πάω την Παναθηναϊκός, σας βλέπω συνέχεια, ναι. είστε ωραία παρέα. Να συνεχίσετε έτσι. Εντάξει, Γιάννα, ρε. Να είσαι καλά και εσύ, αγόρι μου. Χαιρετίσμα στο Μαραθώνα. Στο Ναύπλιο, ρε. Να στο Μπούρτζι. Ναύπλιο. Ναι. Α. Στο Παλαμίδι. Στο Καραθώνα. Στο Ναύπλιο, εντάξει. Καραθώνα, έχει παραλία. Ναι, Καραθώνα, κάτι. Θυμάμαι, έχω πάει από εκεί. Έχει την παραλία. Πολλά χρόνια. Να είσαι καλά, Γιάννη. Εντάξει, να σου πω κάτι και με πολλά παιδιά εμείς. Μιλήσαμε εκεί πέρα που ήταν και άλλες ομάδες και τέτοια στον ίδιο παρανομαστή είναι. Εντάξει. Έτσι το καταλαβαίνουμε, όχι τώρα, αυτό το αρρωστημένο που τους έχει βαρέσει μερικούς στο κεφάλι δεν γίνεται να συνεργαστούμε ναι. και το πρόκειται για να μιλήσουμε, δηλαδή δεν μας τρελάνετε σε εμάς. Ποτέ. Λοιπόν, καλησπέρα. Περισσότερο. Εμπρός. Ναι, εγώ είμαι. Μόνο εσύ. Καλησπέρα, αδέλφια. Καλησπέρα. Γεια σου. Απλούχος του Ολυμπιακάρα, το κατακόγινο πέραμα, Δημήτρης. Από το πέραμα. Ναι, έτσι, φίλε μου Άγγι. Γεια σου, Δημήτρη μου. Πάμε.
Λοιπόν, χρόνια πολλά κιόλας για τα Χριστούγεννα. Εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο γιατί το τηλέφωνο είναι και ακριβό κιόλας, αλλά δεν αντέχουτε. Ναι, δεν αντέχουτε. Δεν αντέχουτε. Η βρωμιά τους δεν ξέρω πού υπάρχει. Δεν ξέρουν πότε έχουν ιδρυθεί. Δεν ξέρουν πότε έχουν γεννηθεί. Δεν ξέρουν με τι σύλλογο έχουν πάρθει. Μου βγήκε ο άλλος προηγουμένως από τα Χανιά να μου πει για τη βρωμιά. Ναι. Για να νομίσει ποιο. Ναι. Ο Πάρος. Ρε βρώμικο, ο Φάρος θα ξεβρωμίσει. Ποιος θα ξεβρωμίσει. Ναι. Του, ο Φάρος, ναι. Ρε με τον Φάρο, ρε τρέπεσε λιγάκι. Τρέπεσε λιγάκι. Τρέπεσε ακόμα και τον Φάρο, ρε. Και μου δηλωθήκατε και στο Άκα, ρε. Η βρωμιά του αθλητισμού είσαστε, ρε. Και εσείς και οι άλλοι και τα σκουλίκια μαζί. Και ο άλλος ο Βασιλιακόπουλος από κοντά. Αυτή είναι πιο τρυφωτή, από την άλλη μεριά πάνε. Και ο Βασιλιακόπουλος από κοντά που αγαπάει το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Τόσο καιρό φαγωνόσας, αν συγγνώμη Άκη μου που σε παίρνω παγκόντρημα. Ω, καλά κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, τόσο καιρό φαγωνόσας, αν κάπου να σκοτάψει ο Ολυμπιακός. Ωραία, σκόταψε. Σήμερα τι μου κάνατε όσα στα Twitter σας και σε όλα αυτά και στο αφεντικό σας εκεί το βαλάκρα. Δεν βρίζω προς το παιδιού να με κλείσει. Λοιπόν, τι κάνατε. Προσπαθούσατε να έρθει διπλό αγώνας. Για να μην χάσετε το στοίχημα. Και μόλις ήρθε εκεί, ξαναβρίζετε τον Ολυμπιακό. Δεν πάτε καλά έτσι, ρε. Εσύ θέλετε γιατρό, ρε. Άκη, βγάλε τον γιατρό που είναι να τους πάρει όλους μέσα, δεν πάτε. Οι ανθρώποι δεν παίζονται με τίποτα. Έχει δίκιο ο Τάκης που τα λέει αυτά. Ο Τάκης που τα λέει δεν είναι κέφαλος. Εγώ παρακολουθώ όλες τις χρονιές της εκπομπής του Ολυμπιακού. Δεν είναι ανεκέφαλος. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι ζουν σε άλλο σύννεφο. Είναι ανεκέφαλος. Δεν παίζουν οι άνθρωποι με τίποτα. Ναι, δεν ισχύουν. Δεν έχουν γιατριά. Έτσι θα το πάνε μέχρι εφόρου ζωής. Δηλαδή, να πεις ότι είχαν καμιά ελπίδα να πάρουν κανένα πρωτάθλημα. Ίσως ισχύθανε, αλλά τώρα... Σήμερα μου βγάλανε τώρα αυτός ο Μπεγλέρης από εκεί σε ένα Twitter να πούμε Ολυμπιακό να τιμωρηθεί αυτό με έναν αναρτήρα. Τι είπε, ρε Πούλη. Με έναν αναρτήρα. Αυγούστη είπε. Ρε Πούλη, τι είπες τώρα. Αυγούστη λέει, μην το κόψεις, Αυγούστη εννοεί. Ναι, άστο, εκμήτωση. Ναι. Απ' την αρχή της σεζόν έχεις ξεκινήσει μια συμμαχία. Ναι, ναι. Αεξίδες, Παοξίδες, Βάζελοι. Σας πειράζει ο Ολυμπιακός. Με ο Ολυμπιακός είναι ο παπάς σας. Που τους γαζώνει ο συνεχώς. Είναι ο παπάς σας. Που τους γαζώνει συνεχώς. Και τώρα τι προσπαθείτε να κάνετε. Δεν ξέρετε τι να κάνετε, γιατί καταρχήν στο σπίτι σας πέφτει κασαρόλα με την κόμενα. Και τι κάνετε, παίρνετε εδώ στον Τάκη, στον Άκη, λέτε την παυδιάδε σας. Έτσι, γιατί για να βγείτε κανένα ποτό. Ναι, και να κλειδωθούμε. Και κλειδώνετε και στο δωμάτιο. Κλειδώνετε και στο δωμάτιο για να μας μιλήσουνε. Ναι. Να και μου βγαίνει μαγιά... ένα σκουπιδιάρι προηγουμένως από τα Γάνια, να μου πει να ξεβρωμίσει. Τι να ξεβρωμίσει, ρε σκουπιδιάρι. Τι να ξεβρωμίσει. Τι να ξεβρωμίσει, ρε σκουπιδιάρι. Που από τότε που έχει γεννηθεί, ο ύμνος είναι ψεύτικος, ρε. Ο ύμνος είναι ψεύτικος. Πες και τα άλλα. Όλα τα, ξέρουμε. Εντάξει, μητσάρα μου. Όλα τα σκυμευτεύτηκα. Κάτσε εδώ γιατί. Ωραία. Μητσάρα μου. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν αντέχω τι άλλο. Να είσαι καλά, τι να κάνω. Άλλο αυτά. Να τον αφήνει, όχι και εσύ να μιλά, να τον αφήνει, γιατί οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτα. Λοιπόν, έχεις δίκιο, Μητσό μου. Θα σου αφιερώσω εσένα για να ηρεμήσεις. Στον φίλο μας τον Κώστα. Πού? Που έπαιρνε τηλέφωνο και είναι και ακριβό άνθρωπος, αλλά σκέψου. Λέει προκειμένου να. Ο Δημήτρης είναι από το πέραμα. Ναι. Ο Δημήτρης από το πέραμα. Να πει. Θα σου αφιερώσω αυτό το βίντεο. Και θα ησυχάσεις. Όταν δεις τη βρωμιά του στην πραγματική. Πάμε να δούμε το βιντεάκι αυτό. Φιντά. Οι βρωμιάριδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο 0,35 του βίντεο είναι αυτό, στο 0,35. Καθαρά, ολόκληρα. Το πληρώσαμε στη Λιανέ
αντισταγματάρχη τη κατά ήταν. Σταμάτα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να απευθύνεσαι στον κόσμο. Στον άνθρωπο που απευθύνεσαι. Ναι, είπε, το πληρώσαμε κύριε Στυλιάνε Πατακέ, συνταγματάρχη, και θα το πάρουμε. Η βρωμιά σε όλο, σε όλο το μεγαλείο. Να ποιο το πάρει. Το 0,35. Αυτό που πηδάμε συνεχώ. Τι, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε και στη Ρόδο λίγο. Λοιπόν, τη Δευτέρα που παίζουμε με τα βαζελάκια στο ΣΕΦ, όποιος θέλει, δεν έχω πολλά λεφτά, μέχρι 2 κατοστάρικα, βάζουμε στοίχημα και του χαρίζω 15 πόντους. Ολυμπιακό. Δραχμές. Τι δραχμές. Τι 2 κατοστάρικα. 200 ευρώ. 200 ευρώ, εντάξει. Ναι. Να πάρω άλλα 200 να τη βγάλω μέχρι τις απόκριες. Πού θα βρούμε 200 ευρώ. Α, δούμε ρε Άκη. Λοιπόν, και χαρίζω και 15 πόντους. Θα σας περιποιηθεί ο πρώτος παίκτης στην Ευρώπη που λέγεται Σπανούλης, ο Πρίντεζης, ο Γιώργαρος, το καλύτερο τεσσάρι της Ευρώπης και ο Μάντζαρης. Εγώ αυτούς είπα. Τι θα κάνει ο Στρόμπερ, τι θα κάνουν οι άλλοι, θα τα δείτε εσείς βαζελάκια. Αυτοί οι τρεις όμως έχουν το λόγο τους. Και ένας άλλος που ξέχασα. Και ο Μίλαν Τόμιτς. Όσοι πήρατε χαμπάρι. Το μικροφωνώ. Τι έπαθε. Όχι, εντάξει εσύ, εγώ τώρα. Ναι. 2 κατοστάρικα, όποιος θέλει. Από 15 πόντους και πάνω. Θα χάσετε. Πού είμαστε. Πόντους. Εμπρός. Λοιπόν, είδατε τη βρωμιά του Παναθηναϊκού. Την είδατε. Θα φέρουμε και τα λουλούδια, έχουμε και πιο μετά, έχουμε και άλλα. Δεν θα πω για τους Ναζί πάλι, που πέσατε μπάλα με τα SS, ξεφτυλισμένοι. Εμπρός. Καλησπέρα, Άκη και Τάκη. Γεια. Καλησπέρα. Κώστας από Κοζάνη. Γεια σου, Κώστα από την Κοζάνη. Φοιτητής. Ο φοιτητής. Όχι, ο Αλέξης ήταν άλλος. Ναι, δεν μου... Πρώτον, θα ήθελα να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κώστα που είναι στην Ολλανδία. Χαμήλωσε... Ολυμπιακός στην Ελλάδα, Μπάγκερ στη Γερμανία. Μπράβο, φίλε. Χαμήλωσε λίγο την τηλεόρασή σου, Κώστα. Στην Τουρκία τι είσαι. Στην Τουρκία. Ρώτα τη μάνα σου. Ναι, ναι, ναι. Άλλος ένας ξεφτυλισμένος που τον κοιτάει ο Ολυμπιακός από πίσω και από μπρος. Άλλο ένα ξεφτυλισμένο. Να δείτε τι σα έχει κάνει ο Ολυμπιακό. Πόσο ξεφτυλισμένο. Πώ νιώθει τώρα, ρε Καραγκεζάκο. Άσε με. Λοιπόν, ακούστε και κάτι άλλο. Ό,τι καραγκέζεται και να γίνετε, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να βρίσετε, εμεί από εδώ ιερά. Μανάδε δεν βρίζουμε. Φύγουμε, έτσι. Νεκρού δεν βρίζουμε. Γι' αυτό είστε ξεφτυλισμένοι και ένα άλλο. Και μη Έλληνε. Πάμε. Εμπρός. Έλα, φίλε. Ε, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, εσύ. Παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, εσύ, εσύ, εσύ. Ωραία. Άντωνης Ολυμπιακός. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το ταξίδι σας. Ναι. Θέλω να πω κάτι για το κάτι είχε αναφέρει ο Άκης την προηγούμενη φορά. Ναι. Για το πόσο μπορούν να ξεφτυλιστούν κι άλλο. Πες. Πιστεύω ότι... δηλαδή έχουν κάνει προκάβλες, έχουν κάνει εκπομπές, έχουν φυλάδες. Όλα αυτά έχουν και μια λογική γκασπρέφνη στον Ματουρδιακό. Έχουν και μια λογική με τους οπαδούς μας να τους δώσουμε ένα άλλο. Συμφωνώ. Ξέρεις που διαφωνώ. Πού? Πιστεύω ότι ειλικρινά... Ναι ρε γάμος. Εντάξει, όχι... κοίτα να δεις άμα πάρει κανείς καραγκές πώς πιάνει και μόλις να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο σοβαρά. Τι χάρισμα έχει. Τι γίνεται, ρε Φλόρ. Δεν γίνονται αυτά. Πόλεις είναι να πούμε. Μια οάση. Εμπρός.
Καλησπέρα. Βρήκα μια μονοπήγα στην πίτσα. Ορίστε. Τη φωνάζει η μάνα του από μέσα, που παίρνεις πάλι τηλέφωνο, πάλι στα... με αυτές που πας έχουν φάει τα λεφτά. Εμπρός. Καλησπέρα. Περιμένω να επικοινωνήσω με τα παιδιά. Εμείς, με εμάς, μιλάς κατευθείαν. Τα παιδιά είναι μπροστά σου. Έλα, καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα. Και από εμάς. Χαμήλωσε την ναι. τηλεόραση να μας άκουσα από το τηλέφωνο. Για πες. Είμαι από την Παλίνη, Παναγιώτης Ολυμπιακός. Μάλιστα. Στην Παλίνη πού μένεις, φίλε? Στο Λόφο Έντισον. Πού? Στο Λόφο Έντισον. Δίπλα το Λεβίδι της Παλίνης. Στο Λεβίδι. Ναι. Ναι, ωραία. Λέγε. Θέλω κάθε φορά που κάνετε εκπομπή ναι. να βάζετε όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε εις βάρος του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Και με τον Παπαδόπουλο, αυτή με την Παπαδοπούλου και με τα λουλούδια με τον Ηρακλή και με τις ΑΕΚ όλες τις ουσίες, δύο-τρεις φορές κάθε Σωστό. Φορά. Ναι, βεβαίως. Εμβόλυμα σε αυτά που λέτε θα βάζετε και αυτά. Θα το κάνουμε, φίλε. Αυτό είναι πολύ ισχυρό αντίδοτο μπροστά στη βρωμιά που σας μπορεί να είναι μέρα νύχτα με όλα τα μέσα που έχουν αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, είναι η μεγάλη αλήθεια που τους πονάει. Που είναι τόσο ξεφτυλισμένοι που μόνο έτσι μπορούσαν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό σας παρακαλώ ότι είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ όπως αυτά εδώ με τους εξαγορασμένους αγώνες και με τα πουλιτάρια που έχουν κάνει όλη τους την ιστορία ναι. να τα βάζετε σε όλες τις εκπομπές. Μάλιστα. Το όνομά σου φίλε? Παναγιώτης. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Να σου πω στον Παλαινιακό πας? Όχι, δεν πάω. Καλά. Δεν ωραία. Πηγαίνω. Κάτι άλλο θες να πεις? Ορίστε. Κάτι άλλο θες να πεις? Τίποτα, να είσαστε μαχητικοί όπως είσαστε, να είστε υγιείς και να μην ξεχνάτε να βάζετε όλες τις βρωμίες του Παναθηναϊκού και τις ΑΕΚ σε όλες τις εκπομπές. Ναι. Να είστε καλά, έγινε, Παναγιώτη. Έγινε, Παναγιώτη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλά, παιδιά. Για. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι. Εσύ. Ναι, είχα πάρει προηγουμένως, αλλά κόπηκε η γραμμή πάρα πολύ από ό,τι δεν πάρει. Λέγαμε για, ναι, τώρα πάμε, μια χαρά και ακούγεσαι καλύτερα τώρα. Ωραία, ωραία. Άλλαξε και τοποθεσία. Λοιπόν, μπράβο. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή χωρίς πλάκα ρε παιδιά. Και αν με ακούει και ένας βάζελος που ασχολείται και με τα πράγματα, αν θέλει να μπει στον κόπο να πάρει ένα τηλέφωνο. Πάει στο διάλο, σου λέω οι φυλάδες. Πάει στο διάλο, ρε παιδί μου, οι εκπομπές. Έτσι έχουν και μια χρησιμότητα, την αλφα χρησιμότητα για αυτούς. Αυτό ρε παιδιά με τα μπαλάκια, δεν, δηλαδή είναι, ναι, πιστεύω ότι έχουν πιάσει εκεί πάθο διαφωνόμαστε. Πήγανε και πιάσανε τα μπαλάκια. Διαφωνώ ότι κάθε φορά έχουν πιάνε περισσότερο πάθο. Για μένα πλέον δεν υπάρχει άλλος πάθος. Ναι, αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Ξέρεις γιατί είναι το αποκορύφωμα? Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν... τερματίσανε, ναι. Ναι, ναι, τερματίσανε εκεί. Τερματίσανε γιατί δεν έχει κιόλα το παιδί μου, ξέρεις, ένα χρονικό ορίζοντα ότι θα το λέμε κάνα δύο εβδομάδες. Ναι, το είπανε, είναι κάτι που μένει διαφορετικό. Πήρανε, ξεφτυλιστήκανε καπάκια. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν. Δηλαδή δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτοί οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να πούνε εντάξει, ρε παιδί μου. Μεταγραφές δεν έχει λεφτά. Με τις φυλάδες άντε μας βολεύει. Με το Θωμαίδη άντε μας βολεύει και αυτό. Δεν μπορούν να του πούνε. Κοίταξε να δεις, μέχρι εκείνη ποιες κρυβιζόμαστε άλλο, ρε παιδί. Να σου πω λίγο. Το όνομά σου Κωστάς. Αντώνης, Αντώνης. Αντώνης, συγγνώμη. Αντώνη, άκου. Τι να πούνε οι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι έχουν σημαντήσει. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο. Όχι, έχουν, άκου τώρα. Από τη στιγμή που έχουν διώξει τον Βαρδινογιάννη και έχουν βάλει τα χέρια τους, έχουν βγάλει τα μάτια τους, προσπαθούν να πείσουν όλο τον κόσμο ότι ο Βαρδινογιάννης ήταν ο κακός ναι. με τα χάλια που έχουν τώρα. Ναι, ναι. Έχουν βρει και τον Αλαφούζο και το έχουν κάνει μαγαζάκι εκεί πέρα εις βάρος. Κοίταξε, όλο το οργανωμένοι. Οργανωμένοι από οργανωμένοι έχει διαφορά. Αν υπήρχε Αλαφούζος στον Ολυμπιακό, μια και μιλάμε, το ξέρουμε το συνδεσμιακό χώρο αλίμονο, έτσι, δεν θα μπορούσε να επιζήσει έστω ένα μήνα, θα υπήρχε μια ώρα.
Στο όνομα του Ολυμπιακού ή οποιοδήποτε πρεσβεύει. Εγώ παδός είμαι, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Και εγώ παδός είμαι, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα, ας πούμε, και το χώρο, το συνδυσμιακό και όλα αυτά. Εγώ δεν έχω ακούσει ότι η Θήρα 13 είναι υπέρ του Αλαφούζου. Όταν κεφαλαιά δεν ξέρω τι κάνουμε, αλλά οι Βάζελοι στη Θήρα 13 δεν είναι υπέρ του Αλαφούζου, χαισμένα δεν έχουμε. Όχι, 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 φίλε. Όχι, είναι το κόλπο. Είναι το κόλπο. Οι υγιείς Παναθηναϊκοί που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό τον έχουν χεσμένο. Αυτοί που παίρνουν μεροκάματο δεν τον έχουν χεσμένο. Άστο, φίλε, είναι μεγάλη λίγη. Είναι μεγάλη κουβέντα. Όλο αυτό εμάς δεν μας αφορά. Μας αφορά στο βαθμό. Μας ενδιαφέρει στο βαθμό που μας αφορά. Έτσι. Και τι κάνουνε. Μόνο λασχολογούν από εκεί. Να σου πω κάτι, να σου το πω και αλλιώς. Ας πούμε, ας πάρουμε να κάνουμε τον δικηγόρο του διαβόλου και να πούμε ότι έχουν ένα δίκιο. Ένα 5%, δώσεις ένα ποσοστό όσο θέλουν ο καθένας. Τελευταίο. Οι μοναδικές ομάδες που μπορεί να έχουν δίκιο. Να είναι μια ομάδα από τις τρεις, δηλαδή εκτός του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, και όχι τόσο, έτσι. Και να διαμαρτυρηθεί, να πω ότι έχει δίκιο. Ποιος να διαμαρτυρηθεί, ο Παναθηναϊκός, να πει τι. Εγώ, χωρίς ψηλιακό. Και πώς είναι, και πού είναι μεγάλος ο Παναθηναϊκός, ένα λεπτό ρε Κώστα. Πού είναι μεγάλος, μόνο στα λόγια. Εμείς απαιτούμε, δηλαδή λέγαμε, μας τρώνε, λέει, διαιτητικά, μας κάνουνε. Σε τρώνε, Ολυμπιακός είσαι. Θα διεκδικήσεις, θα διασφαλίσεις, να μην σε τρώνε. Δεν είναι να πάμε με τα DVD και με τα παράπονα. Είσαι Ολυμπιακός και διεκδικείς. Ήσουν Παναθηναϊκός, γιατί το έχεις ευθυλίσει το όνομα, και διεκδικούσες όταν είχες κάτι μπορούσες να διεκδικήσεις. Τι είχες το κύριο, το αυτοσεβασμό. Να το ξαναπώ ειλικρινά ότι εγώ πιστεύω ότι πλέον έχω πιάσει πάτο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Δηλαδή για μένα δεν ξέρω, παρόλο που είναι το πιο μικρό, αν το βάζεις μέσα στο μυαλό σου, το πιο μικρό από όλα. Ναι. Αυτό δεν ξέρω για μένα. Είναι το πιο χαρακτηριστικό όμως. Είναι το πιο χαρακτηριστικό. Είναι το πιο μικρό, αλλά να πάει να πιάνει τα μπαλάκια. Τι ξεφτύλα είναι αυτό. Ρε παιδί μου, και για να το αυλύνουμε. Δεν τρέπονται λίγο. Τι είναι αυτή. Να σου πω. Εντάξει, τα πιάνεις τα μπαλάκια, πιάνεις τα μπαλάκια, δηλαδή για τη θερμότητα, δηλαδή τι πας και το... Το χουστώνεις από κάτω. Από πάνω δεν καίει το μπαλάκι. Ό,τι θερμότητα έχει πάνω, θα έχει και κάτω. Τι ξεφτύνεις με το σαν αυτό. Είναι και η δύναμη της συνήθειας. Τι να πω ρε. Η δύναμη της συνήθειας. Τελευταίο, πες. Ναι, πες το. Λοιπόν, έχω κολλήσει τουλάχιστον σε 500 άτομα. Το όπα ρε. Α, πάρε έτσι όπως το λέει το κοφτό. Α, ναι. Ωραία. Το πατώνεις έχουμε ξεχάσει. Ναι. Να σου πω εκεί. Όλα. Το φίλο μας του λέγανε Αντώνη. Αντώνη. Δύο φορές τον είπες Κώστα. Για να λες, για μένα. Έσφαλα. Εμπρός. Έλα, Τάκαρε. Έλα, φίλε. Λευτέρης, Αεκάρα. Γεια σου, Λευτέρη, Αεκάρα. Τι κάνεις, καλά είσαι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, φίλε. Συγχαρητήρια στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Αυτό πήρα, έτσι, ένα γεια πήρα, να καλά πω τίποτα άλλο. Καλά κάνεις, Δευτεράκο, αεξή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλά κάνεις, Δευτέρη. Και εσύ καλή χρονιά να έχεις, γεια σου. Επίσης και σε σένα. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα μήνυμα εδώ. Μάναζερ, φλό, μάναζερ. Τα έφερε, φλό, μάναζερ. Αλάνια, να βοηθήσουμε την ομάδα βόλεϊ στο Σεφ Καπ. Της Ευρώπης μπορούμε να το πάρουμε Τετάρτη, βέβαια. Βεβαίως. Τα εισιτήρια για το μπάσκετ γυναικών με πάω. Από πού μπορούμε να τα πάρουμε? Από το ΣΕΦ. Τι έγινε με Παπα-Νικολάου? Είπαμε. Περιμένω, εισαύριο τα σπουδαία. Κυριάκος από Στουτγκάρντη, είσαι στα Λάνια. Με τον Αμπόρι στο λιμάνι. Ναι. Κυριάκος από Στουτγκάρντη, είσαι στα Λάνια και εύχομαι να μας ξανάρθετε. Κυριάκο, γίγαντα, σίγουρα θα έρθω. Ευχαριστούμε και μεγάλη μας τιμή που μας καλέσατε. Έτσι και τη χαρά που μας δώσατε μέσω της αγάπης και της ζεστασκέας. Για την ομάδα που είχαν, ναι. Είναι φοβερό αυτό που συνάντησα. Τους παίκτες που απορρίπτει ο Ολυμπιακός, τους κάνουν μεταγραφή πρωτοκλασάτη οι άλλοι. Ναι. Ξεφτύλα έχουν γίνει. Τα μπαλάκια τελικά τα πιάσανε οι Βάζελοι της κλήρωσης.
τα είπαμε και αυτά, τα αναλύσαμε προηγουμένως. Ο Αλαφούς τους έβγαλε ανακοίνωση στο ημίχρονο του αγώνα. Ναι. Ωραία. Μετά τα σημερινά θα τιμωρηθείτε ή όχι. Ναι, Χολαργός, 13. Μείον 10 θα φάμε. Ναι, ρε Χολαργέ, 13. Ήταν, πόσο δεν θα φάμε. Ήταν ευθεία βολής η φωτοβολίδα. Ναι. Μπήκαμε μέσα με καντρόνια, με κουκούλες, τα σπάσαμε. Ναι. Κυνηγήσαμε τους παίκτες. Ναι. Θα φάμε μείον 10. Πόσο δεν θα φάμε, ρε Χολαργέ. Λοιπόν, θα γελάσει όλη η Ελλάδα την άλλη Κυριακή με το φιλικό Κουλαπάου. Ναι, αυτό, όλα αυτά τα παιχνιδάκια έχουν πολύ γέλιο και πολύ ενδιαφέρον. Και έχουν και μεθεόρτια, εννοείται. Πόσα εισιτήρια θα πάρουμε για Βρυξέλλες, θα γίνει αεροπορική εκδρομή, παιδιά, τιμές ξέρουμε, άκου τώρα. Για Βρυξέλλες, δικαιούται ο Ολυμπιακός, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, και σε κάθε γήπεδο το 5%. Για να ξέρετε πόσα εισιτήρια παίρνουμε, θα βλέπετε τη χωρητικότητα του γηπέδου και θα βγάζει το 5%. Το 5% είναι 1.300 εισιτήρια. Από εκεί πέρα, εκδρομή αεροπορική, εννοείς, αν θα γίνει κάτι από τους συνδέσμους και αυτά, όχι. Ο καθένας θα πάει, μπορεί να μεταβεί μόνος του. Υπάρχουν ήδη που έχουν κλείσει αρκετοί, εγώ που πληροφορούμε. Σίγουρα τα 1.300 εισιτήρια είναι λίγα. Κάντε τα κουμάντα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Εμπρός. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Εσύ. Κώστας από Κέρκυρα. Κώστας. Ναι, Κώστας. Πάμε Κώστα, έλα. Τι κάνουμε, καλά. Καλά. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να τσακώνεστε. Σας βλέπω καιρό τώρα. Τι, πού να τσακωθούμε. Άκου τώρα, δεις, άκου, επειδή το είπες αυτό. Πού. Εμείς, όταν είναι να διαφωνήσουμε, θα διαφωνούμε όπως διαφωνούσαμε πριν 25 χρόνια, εκτός εκπομπής, όπως διαφωνούσαμε πριν 13 χρόνια, που 14 που είχε αρχίσει. Πού να ήσουν στη Γερμανία που μου σπάσε τα νεύρα. Και όπως θα διαφωνούμε και μετά από 50 χρόνια, δεν γίνεται. Μια χαρά. Να το ξέρεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα δεν νιώθω στεναχωρημένος μετά τη μισοπαλία που είναι σαν ήττα. Για μένα έχουμε το αίτητο και συνεχίζουμε. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό που θέλω από τον Ολυμπιακό, δεν θέλω να σχολιάσω τους αντίπαλους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε 42 πρωταθλήματα και έχουμε 90 χρόνια. Θέλω στα επόμενα 10 χρόνια να πάρει ο Ολυμπιακός 7 πρωταθλήματα και να είναι 100 χρόνια Ολυμπιακός και 50 πρωταθλήματα. Δηλαδή τα μισά. Αυτό θέλω και εγώ το έχω πει. Στα επόμενα 7 χρόνια να κάνουμε 7 στα 7. Ναι. Δηλαδή γιατί. Και 3 στα χρόνια. 100 χρόνια να έχουμε 50 πρωταθλήματα. Δηλαδή και 3 χρόνια, Βάτσο. Αυτό θέλω, τα μισά από τι τα χρόνια. Τι θέλει και Βάτσο, 3 χρόνια. Τα μισά από τα χρόνια να είναι πρωταθλήματα. Ναι, αγόρι μου, αυτό θα γίνει. Ωραία. Γι' αυτό είμαστε κοντά στην ομάδα. Όχι με λασπολογίες και με να κατηγορούμε, κοντά στην ομάδα απλά, στο γήπεδο, γεμάτα γήπεδα, έτσι. Αυτό τους πονάει, αυτό ενισχύει την ομάδα μας, να είμαστε από κοντά, να υποστηρίζουμε. Και εγώ σήμερα να πω ένα περιστατικό, έβλεπα τον αγώνα σε μια καφετέρια και λύγει ο αγώνας Χ και μπαίνει μέσα ένας Παναθηναϊκός και ξεκίνησε να πανηγυρίζει για το Χ που έφερε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Αυτός. Ναι. Αυτό δεν είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Κοίτα που έχεις καταντήσει. Μπράβο, αυτό η κατάντια τους. Αυτά τα διάνα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Φιλαράκο. Να είσαι καλά, θα πούμε. Τσάω. Να είσαι καλά. Καλά, καλά. Σκεφτείτε πόσο ξεφτύρες έχουν γίνει. Αντί να στεναχωριέται που δεν έχει πρόεδρο να βάλει λεφτά στην ομάδα του. Αντί να στεναχωριέται που ζει, που υπάρχει, που σκέφτεται έτσι. Δηλαδή, έλα σου κουτάκι. Τόσο πολύ. Να σου πω κάτι. Κάτσε, κάτι θα σας βοηθήσουμε εδώ πέρα. Θα σας κάνουμε και ψυχή. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Πρέπει να στεναχωριέστε που υπάρχετε. Μερικοί είστε πιο ξεφτυλισμένοι από την ίδια σας την ύπαρξη. Δηλαδή, πρέπει. Κοιτάξτε το μόνο, δηλαδή, για να έχει τέτοιο αντίκτυπο στα αθλητικά. Είσαστε σε όλη σα τη ζωή έτσι. Σε όλε τι συμπεριφορέ. Κοιτάξτε λοιπόν πώς θα αλλάξετε λίγο. Έχετε καταφέρει τίποτα. Τίποτα. Αγαμία και Άγιος ο Θεός. Σίγουρα. Στάνταρ. Έτσι.
Και τι είναι η ζωή σας να πάρετε ένα τηλέφωνο, να ξεφτυλιστείτε και δημοσίως. Δηλαδή, πέστε στον καθρέφτη. Πρέπει να ξεφτυλίσετε και δημοσίως. Σας προσέχουμε, τα βλέπετε. Δεν είναι. Θέλουμε να μην σας χάσουμε. Αλλά και σε αυτό το χάλι να υπάρχετε. Αυτό κατάδια. Εμπρός. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Ακητάκη, Ολυμπιακός, Μανώλης από Εγάλεο. Γεια σου, γεια σου Μανώλη. Επίσης, λοιπόν, καλή επειδή έχει το τηλέφωνο με την τηλεόραση μια διαφορά κάποιων δευτερολέπτων, δεν μπορώ να σας πιάσω, αλλά θα πιλάω από το τηλέφωνο. Μίλα εσύ, μίλα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο παδός Ολυμπιακού από πολύ μικρός, αλλά έζησα πάρα πολύ έντονα τα πέτρινα χρόνια. Έζησα τον Ολυμπιακό στη δεκαετία 80 και στα καλά του και στα κακά του. Λοιπόν, δεν δέχομαι από κανένα γατάκι βαζελάκι να μου λέει ότι έχει παράπονα από τη διαιτησία. Όταν το 1982 εγώ έκανα κοπάνα από το γυμνάσιο μου για να πάω στη Λεωφόρο, που την είχαμε κάνει τίγκα τη Λεωφόρο. Ήμασταν τίγκα στη Λεωφόρο το 1982 στο Κύπελλο. Λοιπόν, ήταν όλη η απέναντι πλευρά από τη 13 τίγκα, το μισό κήπεδο και παραπάνω. Και κύριε λοιπόν, Σακάκη. Και τους είχε δώσει, θυμάστε τους διαιτητές. Βέβαια, περίμενε, γιατί έχω, ναι, έχω καθυστέρηση στον ήχο. Πέστα. Λοιπόν, Ζλατάνος, Βουράκης, Βέβες. Ναι. Αυτά ήταν τα τρία λαμόγια. Και για να τους κάνουν και τη χάρη, τους κάνανε μετά αρχιδιαιτητές. Ναι. Αυτά ήταν, να πούμε, τα γατάκια, οι βάζελοι, να πούμε, και οι χανούμιδες που έχουν και παράπονα από τη διαιτησία. Και να σου θυμίσω και όταν έγινε ο αγώνας τη δεκαετία του 90 στη Φιλαδέλφεια και χάνανε 1-0 τα αεκάκια, διακόψανε τον αγώνα και ο αγώνας ξαναέγινε στη Ρόδο πάλι με το θυμόσαστε έτσι, 0-1 τους κερδίζαμε, διακόψανε τον αγώνα η τετιότητά τους και ξαναέγινε ο αγώνας στη Ρόδο και μας κερδίσανε. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να μιλάνε τώρα για διαιτησία. Τι, οι Βαλιζογιάννηδες που λέγαμε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, η Ολυμπιακάρα είναι μία, δεν υπάρχει. Έτσι, πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε με το UEFA, με την Άντερλεχτ κτλ. Και να μην ασχολούμαστε με τον κάθε Καραγκιόζη που παίρνει εδώ τηλέφωνο επειδή θέλει να χαλάσει, να πούμε, αντί να τα παίξει στον υπόδρομο ή να πάει να τα παίξει δεν ξέρω εγώ πού, στο Τζόκερ, να πάει να τα παίξει να πούμε εδώ πέρα. Να πάει και να πάει λέει τι μαλακίε του να πούμε εδώ πέρα στο κανάλι. Εντάξει. Έγινε φιλαράκο. Να σε καλά. Λοιπόν. Εκτός από αυτή την ξεφτύλα που την είπε ο φίλος, τρία μπέναλτι σε έναν αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν υπάρχει σε κανένα ντέρμπι σε καμία χώρα να γίνεται αυτό. Και δεν ήταν και μπέναλτι. Και ακύρωσε εγώ του Μητρόπουλου στο 2-0, να γίνει 3-0, στο 17. Λοιπόν, για να δείτε τι είναι οι άλλοι οπαδοί που ανακατεύονται τώρα που λέμε για μπέναλτι, για offside, τι είναι αυτά που λένε, διαιτησίες κτλ. Αυτοί οι οπαδοί δεν έχουν τσίπα σαν άνθρωποι. Θα σας αποδείξω ένα από τα πολλά. Τον Μπάγκεβιτς ρε μάγκες τον ευρίζανε. Του πετάγανε 5.000. Του λέγανε δεν κάνεις παιδιά. Τον λέγανε προδότη. Του δώσανε ξύλο στην Καλυθέα. Και ένα σωρό άλλα. Τον δεχτήκανε... 5.000 πετάγανε... Ναι, το 5.000 το είπα. Τον δεχτήκανε πίσω. Αυτός άστονα ρε παιδί μου, αυτός είναι Σέρβος, δεν είναι Έλληνας. Αυτός έγινε ο πόλεμος και κατέβηκε εδώ, δεν πήγε να πολεμήσει. Λοιπόν. Πόλεμα για ο πατέρας. Πόλεμα για ο πατέρας. Το ίδιο είναι. Λοιπόν. Αυτοί, εγώ να βρίσκουμε ο Άκης έναν προπονητή, έναν πρόεδρο. Τόσο χιδέα, τόσα πάθεια. Με λεφτά, με δεκάδες παιδιά, ξύλο, το έχουμε δώσει. Και να τον δεχτούμε στο Καραϊσκάκι. Δεν γίνεται αυτό. Για να δείτε ποιοι είναι οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Καταρχήν, για να καταλάβετε... Τι είδος έχουν, άκου. Τι μπέσα έχουνε. Καταρχήν, εμείς δεν υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακή να βρίσουμε κάποιον για το οποίο δεν φταίει. Έτσι. Είναι κάποιοι που του το έχει δώσει ο Θεός ή δεν του το έχει δώσει. Έτσι. Άλλο να είναι Καραγκιόζη σαν άτομο, τι κάνει, τι πώς κυγέται και στα θέματα που μας αφορούν θα ασχοληθούμε. Τώρα όλα τα άλλα και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι υπεύθυνος αυτός,
Ναι, μιλάμε για του οπαδού τώρα. Έχουν κάνει τόσα και τόσα. Όχι, λέω, μόνο και μόνο. Οπαδό δεν είναι οπαδό. Όχι, δεν είναι οπαδό. Μια φουσκωτή κούκλα. Άνθρωποι είναι. Τι τσίπα να έχουν. Δεν είναι καν άνθρωποι. Τι άνθρωποι είναι και τι είδο έχουν και τι πέσα έχουν και τι μαγκιά έχουν. Και τι αξιοπιστία να έχουν πλέον αυτοί. Και αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, να σε εκνευρίσει. Εγώ θα εκνευριστώ να μου πει κάποιο κάτι που μου αρμόζει, έτσι. Που το έχω κάνει και να μου το πει με τρόπο σωστό, να το καταλάβω, θα εκνευριστώ. Αλλά τι, να έχει δείξει και αυτό στη ζωή του μια πορεία σταθερή και ακέραιη. Ποιος να με κρίνει τώρα, ο Αεκτζής ή ο Βάζελος. Α, και κάτι άλλο που θέλω να πω. Πώς γινόταν πάντα και γίνεται ακόμα το Ζλατάνο, θυμάσαι όταν μιλάγανε για Ζλατάνο στην Αθλητική Κυριακή. Yeah. Έστασε μέλη το στόμα τους. Το μεγαλύτερο αντιολυμπιακό που υπήρχε και καλά καθηγητής διαιτησίας. Όλοι αυτοί είναι κατασκευασμένοι εναντίον του Ολυμπιακού. Ακόμα και καλά εντάξει. Με αυτούς που βλέπουμε τώρα κάτι διακογιάννηδες είναι μορφές. Αλλά και αυτοί ζημιά κάνανε. Πριονίζανε από κάτω. Όχι, κι αν όχι να πριονίζουν τον Ολυμπιακό, αβαντάρανε όσο του άξιζε τον Παναθηναϊκό, πολύ παραπάνω και τις άλλες ομάδες. Είναι, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Τι κάνουμε τώρα? Εμπρός. Μια γραμμή ακόμα έχουμε και τέλος. Έλα, τελευταία. Ναι, μα ποτέ. Δεν σ' ακούμε. Γιώργος από Καλλίπολη είμαι. Πώς? Γιώργος από Καλλίπολη, άργησες να την... Ολυμπιακάρα. Να την πεις στην περιοχή, άργησες. Για πάμε να δούμε. Πήρα να πω, παιδιά, λίγο πριν κλείσετε. Τι? Πήρα να πω, λέω, λίγο πριν κλείσετε, ότι ο Παπα-Νικολάου έγινε στον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου. Ότι ο Παπα-Νικολάου, λέω, πριν από λίγο το διάβασα, ότι είναι... Ναι, το γράφουν τα site, το γράφουν. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά, και εσύ και όλοι οι Καλλίπολοι και το Κατσικυριακό. Εγώ σας είπα πριν να πω ότι εδώ είναι. Είναι θέμα, τώρα αν έχεις και κάποια νεότερη πληροφόρηση, δηλαδή, να πήρε την απόφαση. Εμάς η πληροφόρησή μας είναι ότι... αν δεν κάνει πρόταση η Μπαρτσελόνα. Δεν ξημερώσει η αυριανή μέρα, γιατί υπάρχουν δύο τάσεις στην Μπαρτσελόνα, να αποφασίσει η Μπαρτσελόνα τι θα γίνει. Δεν είναι. Αυτά είναι οι εικασίες που ακούμε. Σίγουρα καλοσύνη σου μας το πει. 15 πόντους χαρίζω. Πάμε. Όποιος θέλει. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.